Ξεκινούμε τις δηλώσεις με τον προπονητή, τον Ηρακλή τον Πιτάκα. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη. Ένα τρόπαιο το οποίο το παλεύατε τον τελευταίο καιρό, το θέλατε πάρα πολύ και τελικά ήρθε. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν ήρθε τυχαία, ήρθε μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Είναι ιστορικό αυτό που καταφέραμε σήμερα για το σύλλογο. Είναι το πρώτο. Αυτή η δουλειά ξεκίνησε από πέρυσι, να το πω. Κρατήσαμε το ίδιο ρόστερ, προσθέσαμε κάποιες παίχτες εκεί που πονούσαμε και το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε σήμερα. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στις παίχτες μου, γιατί πραγματικά ήσαν πολύ υδρότανος στο γήπεδο και τους άξιζε όλο αυτό να το χαρούν από την αρχή μέχρι το τέλος. Άσχετα αν το κερδίζαν ή όχι, τους άξιζε να ζήσουν αυτή τη γιορτή τη σημερινή. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε σήμερα από την ομάδα? Τι ήταν αυτό που εσείς εντοπίσατε και ότι τελικά σας έδωσε την νίκη? Κοίτα, πιστεύω η άμυνα μας ήταν πάρα πολύ καλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου λίγο στο τρίτη περίοδο χάσαμε την αυτοσυγκέντρωση μας. Ήταν λογικό για να αντιδράσει. Αλλά στο τέλος της ημέρας η άμυνα μας έδωσε την νίκη. Είναι το τρόπαιο αυτό ένα πως η αναγέννηση θα διεκδικήσει πολλά τρόπαια στο άμεσο μέλλον? Σίγουρα, ένα τίτλος σου δίνει τον DNA που λέμε της επιτυχίας, του προαθλητή. Σε σπρώχνει, σου δίνει ψυχολογία. Και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Είναι αυτό που είπες. Μας δίνει το ένασμα και η όρεξη για περισσότερες επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.